Ο Δήμος Κέρκυρας υπήρξε ο δεύτερος πανελλαδικά που ανακήρυξε τα όρια ευθύνης του σε ελεύθερη ζώνη. Είμαι μέρος των Ιωνίων, όπου τα Ιόνια νησιά είναι η πρώτη περιφέρεια που και αυτή ανακήρυξε το χώρο της, το ζωτικό της χώρο, ως ελεύθερη ζώνη. Όπως είπε και ο Σφωτεινάκης, μου έκαναν την τιμή και με όρισαν υπεύθυνο σε αυτές τις συμφωνίες και ακολούθησα από τη Βαρκελόνη, όπου συνυπόγραψα τη διακήρυξη της Βαρκελόνης, στη Θεσσαλονίκη που παρακολούθησα την πολύ σημαντική παρουσίαση της μελέτης για τις συνέπειες στην ελληνική δημοκρατία και οικονομία των φύλων της φύσης και πρόσφατα στις Βρυξέλλες, όπου με δύο παρεμβάσεις ανέλησα όχι μόνο τις πολιτικές προεκτάσεις αλλά και τις κοινωνικές με τις οποίες θα τελειώσω αυτή την παρουσίασή μου, διότι είμαι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο της Κέρκυρας, εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Αυτός είναι ο τίτλος και έχω ιδιαίτερες ευαισθησίες στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής και γι' αυτό και θα αναφερθώ τελειώνοντας στην ΤΙΣΑ. Σε όλες αυτές τις μεγάλες λοιπόν συναντήσεις με παγκόσμια εμβέλεια και ενδιαφέρον μου δημιουργήθηκαν κάποια ερωτηματικά τα οποία συνοπτικά θα προσπαθήσω να σας αναφέρω ως τροφή σκέψης και στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε κάποιες πλευρές. Πόσο λοιπόν σημαντικές είναι αυτές οι ανακηρύξεις των ελευθέρων ζωνών? Η παρακαταθήκη των ελεύθερων ζωνών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα άρχισε το 2004 με μια σειρά ομόφωνων αποφάσεων από όλα τα τότε νομαρχιακά συμβούλια και τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, όπου ανακήρυξαν τις περιοχές τους ελεύθερες ζώνες από τα μεταλλαγμένα, παίρνοντας σαφή θέση υπέρ των δημοτών τους και ενάντια στην καλλιέργεια και την εμπορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή μεταλλαγμένων. Οι ανακηρύξεις αυτές, ας μην καλλιόμαστε, είναι συμβολικές, όμως είναι πέρα για πέρα ουσιαστικές, αφού αντικατοπτρίζουν ξεκάθαρα τη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης είναι οι πιο κοντινοί θεσμοί δίπλα στον πολίτη. Οι αποφάσεις λοιπόν αυτές ήταν σύμφωνες με το αίσθημα των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών και είχαν πολύ μεγάλη επίδραση και απήχηση στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Φυσικά, άλλο είναι να αμφισβητεί τα μεταλλαγμένα και άλλο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δικαιοδοσία της να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με την ΗΠΑ και τον Καναδά. Και το μέγεθος αυτής της αντίθεσης που εκφράζεται και σε τοπικό επίπεδο και σε γνώση είναι διαφορετικό και πολυεπίπεδο. Παρ' όλα αυτά, 43 δήμοι, όπως και ο Δήμος μας, και 3 περιφέρειες, όπως τα Ιόνια νησιά, έχουν ήδη πάρει αποφάσεις για ελεύθερες ζώνες. Κάτι το οποίο είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό παρά την οικονομική ανέχεια στην οποία μας έχουν επιβάλει τα σωτήρια μνημόνια. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά χαρακτηριστικά και στις δύο περιπτώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία έγινε έγκρυπτο από τους πολίτες, στους οποίους και φυσικά αφορά περισσότερο. Με αυταρχικό τρόπο και με συνοπτικές διαδικασίες, τουλάχιστον έτσι επιχειρήθηκε στην αρχή, και το κρισιμότερο, δεν παρουσίασε ούτε μία υποτυπώδη ένδειξη ενδιαφέροντος σε κάποια αποφέλειας προς το γενικό σύνολο. Θα σας πω ότι στη τελευταία παρουσία στις Βρυξέλλες, ένας μεγάλος αριθμός ομιλητών και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ανέφερε αυτό το συγκεκριμένο, ότι πέστε μας, το επεξεργάζεστε 3 ολόκληρα χρόνια στο σκοτάδι ή σε δικά σας δώματα, κλειστά δώματα. Γιατί δεν βγάλατε και μία έρευνα η οποία να λέει και κάποια ωφέλη για την κοινωνία, για το γενικότερο σύνολο? Ξαναγυρίζω πάλι στην παρουσίαση ότι και στις δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση δεν αισθάνθηκε και δεν ταυτίστηκε με τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία των πολιτών. Αντίθετα, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις αντέδρασαν στεναρά, προσπαθώντας να υπερασπίσουν τους πολίτες τους με τους οποίους είναι σε στενότερη και συχνή επαφή. Ουσιαστικά, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας. Ποιος όμως είναι ο λόγος που δύο φορές οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα δημοτικά συμβούλια έρχονται σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις και τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πανευρωπαϊκά? Κατά την ταπεινή μου άποψη, τότε αλλά και πολύ περισσότερα τώρα, οι τωρινές κυβερνήσεις βρίσκονται σε μια συνεχή πίεση πολιτική και οικονομική. Ιδιαίτερα αυτή τη φορά, που περισσότερο φαίνεται να έχουν συνδικολογήσει και συμβιβαστεί, ο βρετανικός όρος είναι compromised, στις επιταγές των πολυεθνικών και ενός ιδιότυπου ευρωπαϊκού διευθυντηρίου, όπως ένας μεγάλος πολιτικός είχε πει πολύ νωρίτερα.
Δεύτερον, υπάρχουν εναλλακτικές αντιδράσεις σε αυτές τις πολιτικές επιβολής τέτοιων συμφωνιών? Καταρχήν, υπάρχει εύκολη οδός, η οποία είναι η πλήρης αποδοχή αυτών των συμφωνιών, οριζόντια και κάθετα, μέσω ενός πλέγματος δράσεων που ξεκινούν από τις γνωστικές πρακτικές της προπαγάνδας, κατά το παράδειγμα της πρωτοφανούς στα χρονικά εφαρμογής μιας καταστροφολογίας, ενός καθεστώτος φόβου, με τη γνωστή εφαρμογή του δόγματος του σοκ, αλλά και της γνωστής πρακτικής της λεγόμενης μη ύπαρξης εναλλακτικής. Αγγλιστή είναι γνωστή ως TINA, με τα αρχικά There is no alternative. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποφάσεις λοιπόν έχουν πάρθει εκρηπτό και με δεδομένη και αναμενόμενη μια αντίδραση πολυεπίπεδη, χωρίς όμως να έχουν ορατά τα ανταλλάγματα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο επιβάλλονται με το φόβο. Υπάρχει λοιπόν η μέθοδος της προγραμματισμένης υποχώρησης, μια άλλη μέθοδος, μια άλλη εναλλακτική, με στοχευμένο αντάλλαγμα, το οποίο συνήθως έχει γίνει γνωστό στην άλλη πλευρά, και απλά μένει να αποφασιστεί το τέλος αυτής της περίεργης διαπραγμάτευσης. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατόν τα ωφέλη να είναι αποδεκτά από μεγάλο μέρος του γενικού συνόλου ενός τόπου. Οπότε και παρά το στημένο του πράγματος, έχει κερδιθεί κάτι. Σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στο χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα της Ρουμανίας, η οποία κατάφερε να πετύχει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της αναφορικά με τη ΣΕΤΑ. Ειδικότερα, η Ρουμανία είχε ζητήσει να ταξιδεύουν οι πολίτες στον Καναδά χωρίς βίζα από το Δεκέμβριο του 2017 και ο Καναδάς συμφώνησε. Ερώτημα τρίτον. Πόσο επηρεάζουν τη ζωή των τοπικών κοινωνιών οι εφαρμογές όλων αυτών των συμφωνιών? Έχουν πρωταρχικό σκοπό το κέρδος και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Στις περισσότερες λεγόμενες νέας γενιάς, οι δύο πλευρές των οικονομικών ελίτ ξεκαθαρίζουν μέσω διαπραγμάτευσης το μερίδιο κέρδους τους και κατόπιν στρέφονται στις πλουτοπαραγωγικές πηγές πλούτου για να επιχειρήσουν. Αυτές οι πηγές, βέβαια, μπορεί να αφορούν την κοινωνία μέσω της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών πρόνοιας ασφάλισης, τα τρόφιμα, το εμπόριο, τις προστατευμένες περιβαλλοντικές περιοχές, την ιδιωτικοποίηση και εκμετάλλευση του νερού από την πηγή μέχρι την κατανάλωση, καθώς και την εμπόδιση επαναφοράς του σε δημοτικό ή κρατικό έλεγχο. Θα σταθώ σε ένα σημείο που, όπως σας προείπα, και αφορά τη TISA, μια συμφωνία που προωθούν τα οικονομικά λόμπι και σκοπός τους είναι η απορρίθμιση και υποβάθμιση των κοινωνικών κεκτημένων σε όλες τις υπηρεσίες, με κυρίαρχους τομείς την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλιση και την παιδεία. Θα αναφερθώ λοιπόν στο παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έδωσε, και ελάχιστα το ξέρουμε στην Ελλάδα, μόνο στον αγγλικό τύπο υπάρχουν κάποια άρθρα, η Μεγάλη Βρετανία λοιπόν έδωσε ως εργολαβία τη χορήγηση πιστοποιητικών αναπηρίας και ανικανότητας σε μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία, δίνοντας ένα κατεξοχήν ιδιαίτερο χώρο με προσωπικά ιατρικά δεδομένα και απόρριτα, και το τονίζω αυτό, στη ζούγκλα της εκμετάλλευσης της ιδιωτικής οικονομίας. Τραγικό αποτέλεσμα ήταν οι μαζικές αγωγές πολιτών, οι διαμαρτυρίες και οι επιθέσεις, σκληρές επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων της εταιρείας αυτή. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των διαμαρτυρωμένων, των αναπήρων αλλά και των αναπηρικών οργανώσεων, κατέβαζαν συνεχώς τα ποσοστά αναπηρίας και τους δικαιούχους, άρα και τους δικαιούχους αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση των χρημάτων. Εξορθολογισμός του συστήματος αναφέρεται στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη και σημαίνει ότι με κάθε τρόπο μείωση του κοινωνικού κόστου του κράτους μέσω εργολαβιών και οικονομικών ταχυδακτυλουργιών που καταλήγουν να κοστίζουν περισσότερο. Γνωρίζουμε όλοι ότι σίγουρα κοστίζουν περισσότερο όλες αυτές τις διαδικασίες. Η ελόγω λοιπόν εταιρεία αναγκάστηκε υπό το βάρος όλων αυτών των αντιδράσεων να στερηθεί το μεγάλο αυτό συμβόλαιο, το συμβόλαιο το οποίο έφτανε τα 500 εκατομμύρια λίρες. Και για ένα άλλο λόγο, όχι μόνο εξορθολογούσε το σύστημα των κοινωνικών και αναπηρικών επιδομάτων, αλλά στην προσπάθειά της να εκτελέσει ένα καλό συμβόλαιο με οικονομικούς όρους, παρουσίαζε απόλυτα υγιείς ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να πεθαίνουν τις επόμενες μέρες που ακολουθούσαν το πιστοποιητικό υγείας αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, τους παρουσίασαν υγιείς και μετά από 3-4 μέρες πέθαιναν, αλλά εξαιτίας της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησής τους. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε βέβαια να περάσει απαρατήρητο, και έτσι μετά από μια σειρά δικαστικών αγωγών και δημόσιων διαμαρτυριών, το συμβόλαιο αυτό σταμάτησε. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Στη χώρα μας το ζούμε. Η διαφορά είναι ότι εδώ το ζούμε μέσω μιας άλλης διαδικασίας. Εδώ έχουν φτιάξει ένα άλλο βαθμό πιστοποίησης αναπηρίας
με αποτέλεσμα να κόβονται άνθρωποι με χρόνιες και πολλαπλές, πολλές και πολλαπλές αναπηρίες. Όμως εδώ το κάνει το κράτος. Το κράτος εδώ έφτιαξε, και τελειώνω τώρα, Κώστα μου, και το κράτος έφτιαξε εδώ ένα ιδιαίτερο όργανο ειδικών ελεγκτών ιατρών, οι οποίοι φυσικά έχουν, είναι ξεκάθαρο, έχουν εντολή να κόβουν 6 στους 10, αν όχι πολλές φορές και 7 στους 10, οι αποφάσεις. Εγώ καθημερινά υπογράφω αποφάσεις απόρριψης όπως έρχονται από το ΙΚΑ. Η διαφορά όμως είναι ότι εδώ για την ώρα δεν έχουμε φτάσει στο να τα δώσουμε ως εργολαβία σε έναν ιδιώτη, και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο ιατρικό απόρριτο και στα προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και πόσο τρομακτικό είναι το σενάριο σε ένα υποθετικό οργουελικό σενάριο όπου αυτά θα πήγαιναν σε εταιρείες ιατρικές και μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Σας ευχαριστώ.